δεν σταματούν όπως όλα δείχνουν οι αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης αφού ένα μόνο μήνα μετά τη βροντερή παρέτηση του Χρυσόστομου Γερούκη από την Προεδρία και του εκτελεστικού μέλους Παύλου Μπαρούτα είχαμε και νέες παρετήσεις ειδικότερα σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τις παρετήσεις τους υπέβαλαν ο Αστέριο Ταραζά, εκτελεστικό μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Μανασή Κωνσταντινίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλο τη Επιτροπή Ελέγχου. Οι παρετήσει έγιναν αποδεκτέ. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξελέγησαν ω νέα μέλη ο Δημήτρη Δημητρίου και Μιχάλη Φεφέ. Η διοίκηση της εταιρεία πάντως αποδίδει σε προσωπικούς λόγους τις νέες αυτές παρετήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από το ναυάγιο της πώλησης τη βιομηχανία Ζάχαρης στη γαλλική Κρυστάλ Γιουνιών ο διαγωνισμός έχει παραταθεί μέχρι τον Νοέμβριο. Όλα αυτά τα κομικοτραγικά που συμβαίνουν στην πάλε ποτέ μεγαλύτερη αγροτική βιομηχανία της χώρας μας, ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης, οι αγρότες τεφλοπαραγωγή της περιοχής μας τα παρακολουθούν με δέος και με εκστασιασμό. Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, γνωστή ω ΠΕΝΑ, θα πραγματοποιήσει στις 30-31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο τη στη Λαμία με τίτλο Αγροτική Οικονομία και Πολιτισμό: Πυλώνε Ανάπτυξη και Δημιουργία. Εκτό από τι συζητήσει, οι οποίε θα εστιάζουν στου νέου αγρότε, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον πολιτισμό και τον τουρισμό ω βασικού και αδιέρετου αναπτυξιακού πυλώνε. Κάθε φορά το συνέδριο τη ΠΕΝΑ αφήνει το αποτύπωμά του στην πόλη στην οποία πραγματοποιείται. Έτσι και αυτή τη φορά μέσω του συνεδρίου θα προβληθεί και θα αναδειχθεί η τοπική παράδοση και η γαστρονομία, τα τοπικά ακούσματα και τα διάφορα μνημεία τη περιοχή. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο κάστρο τη Λαμία. Στι εργασίε του συνεδρίου προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, Θανάστη Αφτάρη ο πολιτισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος, η τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών, μέλος του οποίου είναι η Πένα. Τέλος, υπενθυμίζεται πως το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πένα πραγματοποιήθηκε πέρσι στο ελατοχώρι πιερίας, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις. Σύμφωνα με σχετικό άρθρο για τους κανόνες ρύθμισης της αγοράς επιβάλλεται συγκεκριμένος τύπος επισήμασης των τροφίμων που αναφέρεται τόσο στον παραγωγό όσο και στο περιεχόμενο, στο είδος, στην ποιότητα, στη σύνθεση κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κώδικα τροφίμων ποτών όπως ισχύει. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμαση που προβλέπονται από ειδικέ, ενωσιακέ ή εθνικέ διατάξει που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα, όπω επίση και τι γεωγραφικέ ενδείξει, προϊόντα προστατευόμενη ονομασία προέλευση και προϊόντα γεωγραφική ένδειξη. Για τη διασφάλιση του περιεχομένου των προσυσκευασμένων τροφίμων από οποιαδήποτε παρέμβαση, οι συσκευασίε πρέπει να είναι ασφαλισμένε από τον παραγωγό-συσκευαστή. Έτσι ώστε οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενο να καθίσταται φανερή από την καταστροφή του συστήματο ασφαλεία ή χαρακτηριστικών στοιχείων επισήμανση του παραγωγού συσκευαστή. Για τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και προσφέρονται στον τόπο λιανική πώληση για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή σε μονάδε ομαδική εστίαση, ω ελάχιστε ενδείξει, επί τη πινακίδα ορίζονται η ονομασία πώληση ή το είδο τροφίμου η ποιότητα και η ποικιλία του είδους αυτού, εφόσον προβλέπονται και άλλες διατάξεις, η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τροφίμου, η τιμή αναμονάδα μέτρησης, όπως αυτή καθορίζεται με τις αποφάσεις του άρθρου 4, τα λοιπά προϊόντα πλήν τροφίμων που διατίθενται για τελική κατανάλωση πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του προϊόντος κατασκευαστή ή παρασκευαστή ή παραγωγού, εισαγωγέα, διανομέα υπεύθυνου διάθεση, Τα μικητοκτώνα και τα νεονικ... Κοτινοειδή, αποτελούν αιτίε για μαζική εξαφάνιση των μελισσών στην Αμερική, σύμφωνα με νέα μελέτη, η οποία κατάφερε να αναδείξει ορισμένε από τι πιο πιθανέ αιτίε των μαζικών θανάτων των μελισσών. Το αποτέλεσμα αυτή τη μελέτη αποδεικνύει ότι η σταδιακή εξάλληψη των μελισσών θα είναι ολοένα ένα και πιο δύσκολο να αποφευχθεί στο μέλλον. Οι ερευνητέ προσπάθησαν εντατικά να ανακαλύψουν τα αίτια τη αποκαλούμενη διαταραχής κατάρρευσης της απικίας των μελισσών, η οποία έχει ήδη προκαλέσει την εξάλληψη περίπου 10 εκατομμυρίων κυψελών, με συνολικό κόστος στην αμερικανική οικονομία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα μόλις 6 ετών. Στην πλειονότητα των μελετών ενοχοποιήθηκαν πρωταρχικά τα ζυζανιοκτώνα, τα παράσιτα που είναι φορεί ασθενειών καθώς και η κακή διατροφή. Όμως σε μια πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύτηκε σε περιοδικό Ερευνητέ του Πανεπιστημίου του Μέρλαντ, του Υπουργείου Γεωργία των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική, ανακάλυψαν ότι για τη δραστική μείωση του πληθυσμού των μελισσών οφείλεται ο συνδυασμό ζενοιοκτώνων και μυκητοκτώνων που μολύνουν τη γύρι που συλλέγουν οι μέλισσε ώστε να θρέψουν τι απικίε του. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο ήταν ότι οι μέλισσε που τρέφονταν με γύρι που ήταν μολυσμένοι με μυκητοκτώνα εμφάνιζαν έω και τρει φορέ μεγαλύτερη πιθανότητα να μολυνθούν από το παράσιτο ενώ μέχρι και σήμερα θεωρούνταν ακίνδυνα, τα νέα στοιχεία φέρνουν στο φως ότι τα μυκητοκτώνα είναι ένοχα για τη μείωση του πληθυσμού των μελισσών.